σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που βρίσκεστε και σήμερα στην εκδήλωση της Ένωσης, η οποία για δύο χρόνια λόγω COVID δεν είχε πραγματοποιηθεί. Τους ποδοσφαιρικούς, τον Χάρη τον Ζαγουρή, αντιδήμαρχο Λαβρεωτικής και πρόεδρο του Παλαβρεωτικού, τον Νίκο τον Καραγιάννη, αντιδήμαρχο. Σε όλους, η παρουσία σας σήμερα εδώ, εγώ δεν κάνω διάρκεια στον Επισήμο, από τους μη Επισήμους, η παρουσία σας σήμερα εδώ τεκμηριώνει για μια ακόμη φορά, κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ευρύ, μαζικό, λαϊκό κίνημα, δεν είναι μόνο άθλημα, είναι το άθλημα του μέσου ανθρώπου, δεν είναι τέννις, δεν είναι το άθλημα για τους λίγους, είναι το άθλημα για τους πολλούς. Και δώσει και αυτό το παγωμένο κλίμα μέσα σε την τραγική αυτή απώλεια για ανθρώπους που προστατεύουν αυτό που όλοι αγαπάμε. Τη χώρα μας, την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας. Καλή ημέρα για όλους μας. Δύο νέα παιδιά που πραγματικά διέθεσαν τη ζωή του. Σήμερα μια τραγικότατη σύμπτωση. 27 χρόνια μετά τα ίμια, ακριβώς, δύο ακόμη νέοι υπτάμενοι χάνουν τη ζωή τους για την πατρίδα και τη σημαία. Είναι μια πραγματικά δύσκολη μέρα που φτάσαμε σήμερα δύο Ελληνοφύλακες της Ελληνικής. Στη Super League, Βασίλη Μάτζη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί αγωνίζεται στο... είναι ποδοσφαιριστής του Ιωνικού, αγωνίζεται στον αγώνα Λαμία Ιωνικός αυτή τη στιγμή. Την πλακέτα του θα την παραλάβει ο προπονητής που τον ανέδειξε, ο Παναγιώτης Σιβέρης. Φοιτητή, ο κύριος Σταύρος Σούλιο, για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής. Κύριος Κατσαντή μας να παραλάβει. Επιτρέψτε, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής. Εύχομαι όλοι οι αγώνες, τουλάχιστον της Εψανά και όχι μόνο, και όλες οι αγώνες σε όλα τα γήπεδα τα ποδοσφαιρικά, να μην βιώνουν στιγμές σαν και αυτές που είδαμε χτες στο Μενίδη, όπου ξεχάσαμε και πετάξαμε το εφαγωνίζεστε και προτάξαμε ή προτάξανε τη βία και τη μυσαλλοδοξία διδάσκοντας λαθεμένα τα παιδιά μας. Γιατί ο αθλητισμός αυτός που γίνεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο είναι για να διδάσκουμε τα παιδιά μας και να μην γίνονται τα ρεζιλίκια τα οποία έγιναν χτες στο Μενίδη. Κύριε Πρόεδρε, σας αδικεί, νομίζω μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε. Ελπίζω να μην ξαναδούμε τέτοιες σκηνές. Ο Θησίας Νέας Μάγκες φαίνεται και πιο σπουδαγμένη ομάδα. Δεν έρχεται δύο-τρεις πάνω. Είναι έξι τα τραγκετάκια. Για τον Σοκράτη Κάκαρη, για τον Θόδωρο Θεοδωρακόπουλο, για τον Τρίμη τον Γρηγόρη, για τον Βεζεάη Ντελής, για τον Τζέλιο Κωνσταντίνο και τον Κατσορίνα Χρήστο. Πρέπει να φέρεις κι άλλο, ναι. Εμείς να κρατήσουμε ενός λεπτού συγκή για τη σημερινή απόπειρα.